Αγαπητές συνάδελφες, σύντροφε Κώστα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών με μεγάλη θλίψη σε αποχαιρετούμε σήμερα. Υπήρξες από τους πρωτοπόρους αγωνιστές του κλάδου των λογιστών. Ο συνάδελφος Κώστας γεννήθηκε στις 21 Γενάρη 1925 στην Κηφισιά. Σπούδασε στην ΑΣΟΕ και με τη σύζυγό του Βασιλική απέκτησαν δύο παιδιά. Η δράση του και η συμβολή του είναι αναπόσπαστα δεμένη με την ιστορία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών και του Σωματείου Λογιστών της Αθήνας. Το 1960 εκλέγεται έφορος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΛ και από εκεί και πέρα διατελεί επί σειρά ετών χρέη Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Επαγγελματιών Λογιστών Πρωτευούσης, της σημερινής Ένωσης Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής, καθώς και πρόεδρος της ΠΟΛ έως και το 1991. Μετέπειτα λαμβάνει τον τίτλο του επίτιμου μέλους της. Και από αυτό το μετερίζει, όπως και από τόσα άλλα, έδωσε τον καλύτερο εαυτό του. Συνέβαλε ουσιαστικά και με την επιστημονική του κατάρτιση στην επεξεργασία των θέσεων του συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά και στα ιδιαίτερα επαγγελματικά ζητήματα του κλάδου. Για όλη του την προσφορά στον κλάδο, έχαιρε της αναγνώρισης και του σεβασμού όλων των λογιστών και των λογιστριών. Αποφασιστικός ήταν και ο ρόλος του στη διατήρηση του ταξικού προσανατολισμού του κινήματος στον κλάδο μας, κόντρα στην παρέμβαση του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Μεγάλη ήταν και η συμβολή του στο παγκόσμιο συνδικαλιστικό κίνημα, καθώς και στην ένταξη της Ομοσπονδίας μας στην Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία. Η ζωή του συναδέλφου Κώστα ήταν άρρηκτα δεμένη με τους αγώνες των εργαζόμενων. Για την πρωτοπόρα δράση του φυλακίστηκε και εξορίστηκε, αλλά δεν λύγησε ποτέ. Πιστός στα ιδανικά της εργατικής τάξης και του ΚΚΕ μέχρι την τελευταία του πνοή. Η στάση του αποτελεί παράδειγμα για όλους τους εργαζόμενους. Συναγωνιστή και σύντροφε Κώστα, τίποτα δεν πάει χαμένο από τους αγώνες σου, από τους αγώνες του κλάδου μας, από τους αγώνες του λαού. Με το ίδιο πάθος και αυταπάρνηση, στον δρόμο που βάδισες, σου υποσχόμαστε ότι θα βαδίσουμε κι εμείς. Εκφράζοντας τα συνδικαλιστικά όργανα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών και της Ένωσης Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής, που μου εμπιστεύτηκαν αυτό το μικρό αποχαιρετιστήριο, θέλω τούτη τη δύσκολη στιγμή να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια και τα συλληπιτήρια όλου του κλάδου στην οικογένειά σου, στους οικείους σου. Καλό ταξίδι, συναγωνιστή και σύντροφε Κώστα.